Γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Τι κάνετε, είστε καλά? Καλά δεν μπορεί να είναι κανείς όταν σκέφτεται ότι την Κυριακή καλείται η Βουλή να ψηφίσει ένα νέο μνημόνιο. Ένα νέο μνημόνιο με νέα μέτρα. Ένα νέο μνημόνιο το οποίο αυτό που κάνει να επικυρώνει μια αποτυχημένη πολιτική που έχει δημιουργήσει 2 εκατομμύρια ανέργους. 6.000 οικογένειες τρινούν ένα δικό τους άνθρωπο που αυτοκτόνησε. Εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν βάλει λουκέτο και την ίδια στιγμή παραδίδεται η δημόσια και η ιδιωτική περιουσία. Οι φόροι που μπαίνουν είναι αβάσταχτοι, δυσβάσταχτοι και σε λίγο καιρό θα έχουμε δημευμένη το σύνολο της ιδιωτικής περιουσίας. Για αυτό το θέμα θα μιλήσουμε, κύριε Πρόεδρε, και θα ακούσουμε τις απόψεις σας. Αρχηγός κόμματος είσαστε. Θέλω να ξεκινήσουμε όμως από τα δικά σας, τα οικογενειακά σας. Δύο ακόμα βουλευτές σας. Μια χαρά με τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου είναι μια χαρά. Το ξέρω και έχω και προσωπική άποψη. Αλλά μιλάω για το κόμμα σας, για τους ανεξάρτητους Έλληνες. Δύο ακόμα βουλευτές, η κυρία Γιαταγάνα και ο κύριος Γιωβανόπουλος, ανεξαρτοποιήθηκαν χτες. Και δεν είναι μοναδική. Τι έχει γίνει, έχει πέσει κάποια αρρώστια στους ανεξάρτητους Έλληνες? Τι συμβαίνει και φεύγουν? Στελέχη σας τα οποία μέχρι προχτές φαινόταν ότι είναι πολύ κοντά σας. Κύριε Παράγη, θα σας θυμίσω ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες είμαστε ένα κίνημα πολιτών και όχι ένα κόμμα. Το οποίο γεννηθήκαμε από την πρωτοβουλία 200.000 και πλέον πολιτών μέσα από το διαδίκτυο. Τα στελέχη τα οποία αναδείχθηκαν στη Βουλή, πέραν των 9 παλιών συναδέλφων που δημιουργήσαμε τους ανεξάρτητους Έλληνες, είναι πολίτες, τους οποίους επέλεξε η τοπική κοινωνία σε μια προεκλογική εκστρατεία 2 μηνών. Πολίτες οι οποίοι μέχρι την προηγούμενη μέρα δεν είχαν καμία σχέση με την πολιτική. Και αυτό ήταν το καινούργιο που φέρανε οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Και αυτό θα κάνουμε και στις επόμενες εκλογές. Τα ψηφοδέλτια μας δεν έχουν επαγγελματίες. Θα έχουν πολίτες οι οποίοι θα έρθουν στο κοινοβούλιο για να προσφέρουν κάτι καινούργιο. Ο ελληνικός λαός κουράστηκε, βαρέθηκε από τις μεταγραφές επώνυμες. Εάν θα θέλαμε να πάρουμε μεταγραφές βουλευτών, θα σας έλεγα ότι θα είχαμε πάνω από 10 βουλευτές αυτή τη στιγμή. Ξέρετε καλά κι εσείς προσωπικά ότι αρνηθήκαμε. Είναι αλήθεια ότι το κίνημα με το που ξεκίνησε, από την ώρα δηλαδή που είδαμε ότι πήραμε το πρώτο 11%, άρχισε ο πόλεμος. Ένας πόλεμος που ήταν λάσπη, ένας πόλεμος που ήταν αποκλεισμός από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είμαστε το μόνο κίνημα που έχουμε καταδικαστικές αποφάσεις από το ΕΣΟΡΟΥ για σχεδόν όλα τα κανάλια και ιδίως για τον αποκλεισμό μας στην προεκλογική περίοδο των δευτέρων εκλογών, αλλά και τώρα. Είμαστε ένα κίνημα που νομοθέτησε το κράτος για να μην πάρουμε την επιδότηση που παίρνουν τα κόμματα το 2012, γιατί αποφασίστηκε ότι θα τα παίρνουν τα κόμματα ανάλογα με το τι δύναμη είχαν την πρώτη-πρώτη του 2012, δηλαδή τα πήρε το Πασόκ 45%, και βεβαίως είμαστε ένα κίνημα στο οποίο αρκετοί φαίνεται ότι από την πρώτη στιγμή είχαν μπει προκειμένου να το κάνουν μια πατερίτσα για τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, μισό λεπτό, γιατί αυτό θέλω να το συζητήσουμε, κύριε Πρόεδρε. Θεωρείτε δηλαδή ότι όσοι έχουν αποχωρήσει και προσφάτως η κυρία Γιαταγάνα και ο κ. Γιωβανόπουλος είναι πατερίτσες για τη Νέα Δημοκρατία, ή ισχύει το άλλο που λένε, ότι ίσως ναι. Προσέξτε. Είπα ότι κάποιοι από την αρχή που ξεκινήσαμε θεωρήσαν ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα μπορούσαν να γίνουν μια πατερίτσα της Νέας Δημοκρατίας. Και χρησιμοποίησα κάποιους βουλευτές σας. Όταν χρησιμοποίησαν ο κ. Μαρκόπουλος, ο οποίος ο άνθρωπος το είπε και ξαναγύρισε στη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Σταμάτης, ο οποίος βγήκε και έκανε δήλωση εκ μέρους των άλλων που απαχώρησαν τη δεύτερη φορά ότι ζητάει τη μεγαλοσύνη και τη μεγαλοψυχία του Πρωθυπουργού. Έτσι. Ένα από τα ιδιωτικά στελέχη της Νέας Μέρας. Τελικά η μεγαλοψυχία δόθη μόνο στον κύριο Μαρκόπουλο και στους άλλους. Είδαμε τον κύριο Ταυρή, ο οποίος στη Real News την Κυριακή δίνει συνέντευξη και λέει: αποδέχομαι το προσκλητήριο, θα αποδεχθώ την πρόσκληση Σαμαρά για δημιουργία μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας. Και αυτό κόντρα σε μια ιδρυτική διακήρυξη που έχουμε πάρει δημόσια. Η κυρία Γιαταγάνα και ο κύριος Γιωβανόπουλος, γιατί έφυγαν όμως, φωτογραφίζοντας ευθύνες στην ηγεσία? Εσείς καταλάβατε. Κακά τα ψέματα. Σε εσάς. Διαβάζετε την ανακοίνωση, την έχετε μπροστά σας. Την έχω και μια δεύτερη της κυρίας Γιαταγάνα με δύο ηλεκτρονικές. Αυτό θα πω, την πρώτη που φύγανε μαζί, την καταλάβατε τι έλεγε?
Διότι εγώ να σας πω την αλήθεια δεν την κατάλαβα. Ούτε κανείς την κατάλαβε. Ποια είναι τα πολιτικά αίτια της διαφωνίας για να φύγουνε. Το μόνο αίτιο, αν θέλετε, που η κυρία Γιαταγάνα το εξηγεί με δεύτερη της επιστολή, είναι η διαφωνία της στον κύριο Τζικώστα. Έτσι. Με ακούτε. Σας ακούω καθαρά. Προσπαθώ να συνεχίσω και με τους συνεργάτες μου πάνω, γιατί δεν ακούω εγώ καθαρά. Τώρα σας ακούω καλύτερα, γι' αυτό έχω ένα πρόβλημα στην επικοινωνία με την ορυφορική σύνδεση. Τώρα αποκαταστάθηκε. Ναι. Παρακαλώ. Λοιπόν, η μόνη πολιτική διαφωνία την οποία φαίνεται η κυρία Γιαταγάνα να την εξηγεί με χθεσινοβραδινή τη δημοσίευση δύο επιστολών ήταν ότι διαφωνούσε, λέει, για τον κύριο Τζικώστα. Λοιπόν, θα σας πω λοιπόν τι συμβαίνει με τον κύριο Τζικώστα. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες αποφασίσαμε ότι σε κεντρικό επίπεδο θα στηριχθούν υποψήφοι οι οποίοι θα κατέβουν από στελέχη μας σε κάποιους συγκεκριμένους δήμους και περιφέρειες. Ο κύριος Χαϊκάλης στην Αττική, ο κύριος Καπερνάνος στην Αθήνα, η κυρία Χρυσοβελώνη στη Θεσσαλία και εχθές ο Τέρνς Κουίκ, τη μέρα δηλαδή που ανακοινώθηκαν και οι αποστασίες, στη Μακεδονία Θράκη. Αυτοί είναι οι υποψήφοι των ανεξάρτητων Ελλήνων. Από εκεί και πέρα, οι τοπικές κοινωνίες, οι συντονιστικές, κάνοντας λαϊκές συνελεύσεις, οι εσωτερικές διαδικασίες προτείναν τη στήριξη κάποιων ψηφοδελτίων. Μεταξύ αυτών ήταν και η πρόταση να στηριχθεί ο υποψήφιος περιφερειάρχης Θεσσαλονίκης, ο κ. Τζιτζικώστας. Πήγα ο ίδιος στη Θεσσαλονίκη και στην εκδήλωση της κοπής της πίτας της Θεσσαλονίκης έκανα δημόσια πρόταση στον κ. Τζιτζικώστα λέγοντας ότι οι όροι για να στηριχθείτε, κύριε Τζικώστα, είναι να καταγγείλετε δημόσια το μνημόνιο και να φύγετε από τη Νέα Δημοκρατία, να παραδώσετε την κομματική σας ταυτότητα. Αυτό δε συμφωνημένο και με τους τρεις βουλευτές, με το σύνολο της συντονιστικής και όλη τη βάση των ανεξάρτητων Ελλήνων που βρισκόταν εκεί. Την επόμενη μέρα ο κύριος Τζιτζικώστας βγήκε σε εκπομπή πρωινή και έκανε δήλωση ότι καταδικάζει το μνημόνιο και ότι καταγγέλει την πολιτική του Σαμαρά και τη Νέα Δημοκρατία. Να σας πω και παραπάνω, ήρθε και κοντά στους ανεξάρτητους Έλληνες. Βεβαίως υπήρχαν και άλλα θέματα. Το κύριο θέμα το οποίο αναφέρεται, κυρία Γιαταγάνα, είναι το θέμα της Ελληνικής Ένωσης Χαλκιδικής. Εγώ με τον κύριο Πάχτα, αυτή τη στιγμή στα δικαστήρια, για μας είναι προϋπόθεση ότι αυτός ο οποίος θα στηριχτεί δεν θα στηρίξει την ελληνικό συνεισό και την καταστροφή της Χαλκιδικής. Πάντως, κύριε πέρα, Παπαδάκη, εγώ από τη μήνυση του Πάχτα για το λιτζάρισμα, αυτή τη στιγμή έχει αρθεί η ασυλία μου και βρίσκομαι σε μια κατάσταση πρωτοφανή, την οποία τη λέω πρώτη φορά δημόσια. Κύριε Πρόεδρε, μπορεί... Ο εισαγγελέας που διέταξε την προκαταρτική, ο κύριος Μαδεμλής, με τον οποίο είμαστε μαζί στη Δάπια, φυσοκολούσαμε τις Νέες Δημοκρατίες αφίσες, ακολούθησε την εντολή του κυρίου Μουρούτη, του Διευθυντού του Γραφείου Τύπου, του Σαμαρά, και έκανε την προκαταρτική. Προχώρησε στη Βουλή η άρση ασυλίας. Έγινε δεκτή η άρση ασυλίας. Ζήτησα από τη διαδικασία να εξαιρεθεί ο εισαγγελέας Μαδεμλής. Όχι, ακούστε με. Ναι, μην ξεφύγουμε όμως από την επικαιρότητα και να πείτε ό,τι θέλετε μετά. Δεν εξαιρέθηκε. Δεν έχω κάνει κανένα ερώτημα, δεν μπορώ να κάνω ερώτημα. Τελειώνω. Σας το λέω αυτό. Διότι για μας δεν υπάρχει την Τζικώστας εάν δεν είναι σαφέστατο. Μπορεί να ήταν αυτή η αφορμή, τα αίτια ήταν άλλα. Ακριβώς. Ο αντιπεριφερειάρχης που θα μπει στη Χαλκιδική θα είναι κατά της ελληνικός χρυσός με δημόσιες θέσεις. Μην μείνουμε πολύ σε αυτό, γιατί πιστεύω ότι δεν είναι αυτό, κύριε Πρόεδρε. Εγώ πιστεύω... Ένα λεπτό, είναι και κάτι άλλο. Το ίδιο θέμα έχουμε στις Σέρες. Πέρα από τις Σέρες, στη Χαλκιδική και τη Θεσσαλονίκη. Εδώ σας κατηγορούν εμέσως πριν σαφώς το ρεπορτάζ, λέει, και μπορεί να το επιβεβαιώσει ο Αντώνης. Ένα λεπτό. Να ξεκαθαρίσουμε το θέμα της δίθεν αντίθεσης. Καμία αντίθεση δεν υπήρχε και πέραν αυτού εμείς ελευκό σε κανέναν δεν δίνουμε στήριξη εάν οι κόκκινες γραμμές μας έχουν παραβιαστεί έστω κατά χιλιοστό. Πάντως, η αίσθηση άρα δεν είναι αυτή η αιτία. Κύριε Πρόεδρε. Όταν όμως αναφέρονται ότι ευνουχίζονται
οι πρωτοβουλίες, όταν δεν εισακούγονται από την ηγεσία ενός κόμματος. Αυτό φαίνεται ότι ο ηγέτης του κόμματος, εν προκειμένου εσείς, λοιπόν, λειτουργείτε με ένα τέτοιο πάμε τρόπο. Λοιπόν, Αντώνη, αυτό, και να το ολοκληρώσω, Αντώνη, αυτό θέλω. Είναι εκείνο που βγαίνει, κύριε Πρόεδρε. Είναι ότι εσείς δεν κάνετε. Είναι ότι εσείς δεν έχετε καλή συνεργασία. Καλημέρα. Δεν έχετε καλή συνεργασία, συνεργασία με τους βουλευτές. Αυτά είναι επιμέρους ζητήματα, σοβαρά, δεν λέω. Αλλά ότι ξέρετε δεν λειτουργείτε. Δεν λειτουργείτε, έτσι λένε, και μιλώντας μαζί τους. Είναι εσωκομματικά σωστά αυτό. Με συγχωρείτε, μιλάμε μεταξύ μας. Μιλάμε, ναι. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Σας ακούμε, κύριε Πρόεδρε. Γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδος με δική μου πρόταση ήταν ο κύριος Γιωβανόπουλος. Δηλαδή, το κουμάντο στη Βουλή με τους βουλευτές, με τις διαδικασίες διανομής νομοσχεδίων, με τις τομείς κτλ. Το είχε ο κύριος Γιωβανόπουλος. Ο κύριος Γιωβανόπουλος δε, από την πρώτη μέρα που εξελέγει, του εμπιστεύτηκα τη θέση του εκπροσώπου μου στην Επιτροπή του Πόθεν Έσχεσης και των Οικονομικών των Κομμάτων και των Βουλευτών. Η πιο υπεύθυνη θέση που υπάρχει για βουλευτή. Τότε γιατί φεύγει από το κόμμα. Τότε γιατί φεύγει από το κίνημα, εδώ, κύριε λοιπόν, Πρόεδρε. Τότε γιατί δεν έχω καταλάβει. Και πέραν υπάρχουν αυτού, κάτι να τους κατηγορήσετε για την προηγούμενη εβδομάδα. Να απαντάω ένα-ένα. Παρακαλώ. Για να ξεκαθαρίζουμε. Την προηγούμενη εβδομάδα, κυρία Καταγάνα, είναι εμφανίστη μετά από 2,5 μήνες στη Βουλή. Και επειδή δεν σας κρύβω ότι την εκτιμώ πολύ και ως εισαγγελέα και τον αγώνα που έχει κάνει, ασχέτως αν έφυγε, και το κυνηγητό που έχει φάει από το Πασόκ, της είπα, Ξούλα μου, πρόσχε. Είναι σεβαστό στη δημοκρατία η μειοψηφία. Δεν θέλω να αισθάνεσαι άσχημα. Εάν εμείς τελικά στηρίξουμε τον Τζιτζικώστα και σε παραμείνει σταθερό σε αυτά που έχει πει και στους υποψήφιους της αντιπεριφερειάς κτλ. Και εσύ θες να διαφωνήσεις, και αυτά παρών των όλων των βουλευτών, είναι αποδεκτό. Εγώ πιστεύω, δημόσια το έχω δηλώσει, στη δυνατότητα του ψήφου κατά συνείδηση του βουλευτή. Όπως, κύριε Πρόεδρε, όταν υπάρχουν Twitter μεταξύ των βουλευτών και αντιθέσεις μεταξύ των βουλευτών. Είναι γνωστό οι σχέσεις της κυρίας Ραχήλ Μακρύ με τον κύριο Ταβρή. Μετά οι σχέσεις της κυρίας Μακρύ με την κυρία Γιαταγάνα, όπου είχαν ανταλλάξει, αν δεν κάνω λάθος, και κάποιες έτσι. Δηλαδή, ξέρετε, φαινόταν ότι στο κόμμα υπάρχει. Η κυρία Μακρύ σε τηλεοπτική εκπομπή, μου φαίνεται χτες ήτανε. Κύριε Παπαδάκη, ας πω κάτι. Είναι δυνατόν. Κύριε Παπαγγελάκη, το βράδυ. Μίλησε για μία ομάδα χτες το βράδυ. Για μία ομάδα βουλευτών που λειτουργούσε μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Μέσα στην. Στους ανεξάρτητους Έλληνες. Η κυρία Μακρύ το κάνει. Στη Νέα Δημοκρατία. Το είπατε. Γλώτα λανθάνους, αλήθεια λέει. Σας λέω ότι είπε η κυρία Μακρύ το βράδυ. Και εγώ λέει, ήμουν έτοιμη να φύγω τα Χριστούγεννα. Το επιβεβαίωσε. Ήμουν έτοιμη να φύγω. Είναι αλήθεια ότι ο κύριος Νταβρής από την αρχή λειτουργούσε ως άνθρωπος του Σαμαρά μέσω ανεξάρτητους Έλληνες. Και πράγματι προσπαθούσε να δημιουργήσει ομάδες. Προσπαθούσε να συνδεθεί, αν θέλετε, με κάποιους ανθρώπους και να τους χειραγωγήσει. Μεταξύ αυτών και Γιωβανόπουλος και Γιαταγάνα. Μεταξύ αυτών και Γιωβανόπουλος και Γιαταγάνα. Δηλαδή αυτοί πηγαίνουν προς τη Νέα Δημοκρατία, είναι, τώρα λέτε. Πηγαίνουν προς τη Νέα Δημοκρατία. Λέω, ο Νταβρής ότι είναι άνθρωπος του που δουλεύει για τον Σαμαρά φάνηκε από τη συνέντευξή του στη Real News. Δεν πιστεύω ότι ο Γιωβανόπουλος και η Γιαταγάνα έχουν την πρόθεση, είχαν από την αρχή την πρόθεση να προδώσουν και να αποστατήσουν από τους ανεξάρτητους Έλληνες προκειμένου να στηρίξουν τον Σαμαρά. Εάν το δω και αυτό, τότε τι να σας πω. Δεν το πιστεύω. Ακόμα δεν το πιστεύω. Η αλήθεια όμως είναι ότι αυτό γίνεται. Ενώ έχουμε κάνει κοινοβουλευτική ομάδα πριν λίγες μέρες, στην οποία προείσταται ο γραμματέας, δηλαδή ο Γιωβανόπουλος, δεν λέει κανείς τίποτα. Μέχρι την Παρασκευή έκανε κατανομή αρμοδιοτήτων και μιλούσαμε στα τηλέφωνα και ξαφνικά βλέπω μία επιστολή εχθές το πρωί στο γραφείο ότι γίνονται ανεξάρτητοι με έναν πίνακα της Μέδουσας και με κάτι καταλαβίστικα πράγματα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν φοβούμε ότι υπάρχει ένα ευρύτερο σχέδιο το οποίο έχει να κάνει και με την κατάλυση δημοκρατίας. Να σας πω ένα παράδειγμα. Έχετε την επιστολή του Δημαρά. Το άρμα του Δημαρά, το άρμα πολιτών. Ναι, ναι.
Ναι, μας ήρθε, βέβαια. Ξέρετε ότι δεν το έπαιξε κανένας. Κανένας. Αντιθέτως, αναφέρει το διαδίκτυο. Στο διαδίκτυο βλέπουμε. Πού το έχεις πάει γι' αυτό. Ναι. Και σε όλα έχει ανέβει δηλαδή ότι υπάρχει και τρίτος βουλευτής, μάλλον φωτογραφίζεται για γυναίκα. Ότι το διαβάστε λοιπόν. Και το είπε και η κυρία Μακρύ. Διαβάστε λοιπόν. Μακρύ, η κυρία Μακρύ, είπε, ακούγεται ότι υπάρχει και ακόμα ένας βουλευτής. Όχι, λέμε τι δήλωσε η κυρία Μακρύ. Όχι, λέμε την κυρία Μακρύ. Εγώ σας είπα τι λέει ο Δημαράς και το άρμα πολιτών. Το είδατε που δεν λέω. Αντιθέτως είδαμε αυτό και σας είπα σε αντιδιαστολή. Αντιθέτως είδαμε ότι υπάρχει. Μισό λεπτάκι. Δηλαδή ότι δεν πήρατε το δελτίο τύπου. Το πήραμε, με το πήραμε βεβαίως, εγώ το έχω. Εγώ το έχω. Μου ήρθε τώρα μέσα από το διαδίκτυο. Όχι δελτίο τύπου, μέσα από το διαδίκτυο, βεβαίως. Βεβαίως. Σας λέω λοιπόν ότι αυτό το δελτίο τύπου του Γιάννη του Δημαρά δεν έχει αναπαραχθεί πουθενά. Είναι τυχαίο ότι η είσοδος του Παναγιώτη του Σγουρίδη, του πρώην αντιπροέδρου της Βουλής επί 20 χρόνια. Το είπαμε εμείς εδώ. Εδώ το είπαμε. Στους ανεξάρτητους Έλληνες. Γράφτηκε παντού. Δεν πέρασε καμιά εφημερίδα. Γράφτηκε, κύριε πρόεδρε, αυτό γράφτηκε. Άλλοι, ακούστε λοιπόν. Γράφτηκε και όπως επίσης γράφτηκε ότι είχε καλές σχέσεις. Ότι είχαν καλές σχέσεις και έτσι. Κάτι στο προηγούμενο, κύριε πρόεδρε. Υπάρχει μία εκτίμηση. Να ρωτήσω. Υπάρχει μία εκτίμηση ότι υπάρχει μία τάση μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Σαν εξάρτητος Έλληνες, για να έρθει το κόμμα σας πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία με αφορμή τις εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση για μετεκλογική συνεργασία. Αυτό ισχύει? Δεν υπάρχει, κύριε, θέλω να είμαι σαφής. Εγώ είπα πριν από τις εκλογές, ούτε νεκρός με τον Σαμαρά, το επαναλαμβάνω και τώρα. Με τον Σαμαρά δεν υπάρχει ποτέ και καμία περίπτωση, ούτε με τον Βενιζέλο, τους ανθρώπους που δολοφονήσανε συμπατριώτες μου και παραδώσαν την εθνική κυριαρχία της πατρίδος μου, οι ανεξάρτητοι Έλληνες να συνεργαστούμε. Όσο είμαι στους ανεξάρτητους Έλληνες και όσο είμαι ζωντανός, δεν πρόκειται ποτέ οι ανεξάρτητοι Έλληνες να γίνουν πατερίτσα αυτών που δολοφονήσαν την Ελλάδα, των μνημονιακών, του Σαμαρά και του Βενιζέλου. Πάντως είναι σοβαρό αυτό που λέτε. Τελείωσε. Πάντως είναι σοβαρό αυτό που λέτε. Να ότι... σας πω ένα πιο σοβαρό. Ναι. Το ξέρετε ότι πέραν του πολέμου, της λάσπης κτλ. Που λέμε, ότι στην πλειοψηφία αυτών των ανεξάρτητων Ελλήνων οι παρακρατικοί της κυβέρνησης πιέζουν με το ΣΔΟΕ, το ΣΔΟΕ στο Καϊκάλι, το ΣΔΟΕ στο Καπερνάρο, το ΣΔΟΕ στη Χρυσοβελόνη, το ΣΔΟΕ έχει, σε μένα έχει έρθει σε όλη την οικογένειά μου. Το ΣΔΟΕ Λαμίας ψάχνει την πεθερά μου για την Ικαρία πριν από 15 χρόνια, αν έκανε 3 δωμάτια. Τον πατέρα μου έχουν βγάλει 7 απαλλακτικές. Τον κύριο Γιωβανόπουλο, για να σας δώσω και την είδηση, την προηγούμενη εβδομάδα μπουκάρανε στο ξενοδοχείο του πεθερού του και από ό,τι μου είπε εκείνος ήταν στα όρια να το πάρουνε. Το καταλαβαίνετε ότι το παρακράτος εκβιάζει και τους βουλευτές. Δεν ξέρω εάν εκβιάστηκε ο κύριος Γιωβανόπουλος ή η κυρία Γιταγάνα, αλλά αν εκβιάστηκαν να βγουν να το πούνε. Κύριε Πρόεδρε, όπως αυτό συμβαίνει και σε μια εποχή όπου δημοσκοπικά, θα μου πείτε, εγώ αφισβητώ τις δημοσκοπήσεις. Καλά κάνετε για να το πείτε. Και εγώ πολλές φορές αφισβητώ τις δημοσκοπήσεις και το έχω πει από αυτή εδώ την εκπομπή. Ναι. Αποτελούν όμως ένα εργαλείο της στιγμής. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι έχει μειωθεί το ποσοστό των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Και σημαντικά μάλιστα. Όχι μόνο του Σταύρου Θεοδωράκη και του ποταμιού του, αλλά ίσως γιατί δεν εκφράζεται όπως θα περίμενε κάποιος ένα κομμάτι Ελλήνων που είναι μεγάλο. Και διεκδικούμενο από αρκετούς αντιμνημονιακό. Δηλαδή είσαστε ένα κομμάτι αντιμνημονιακό. Ναι. Κύριε Παδάκη, ξέρετε, έβαλα μια εταιρεία, μια πρώην διευθύντρια της AGB, να μετρήσει μια εβδομάδα που βγήκε το ποτάμι και 2 χρόνια που υπάρχουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες. 9,5 φορές παραπάνω έχει παιχθεί το ποτάμι σε τηλεοπτικό χρόνο μέσα σε μια εβδομάδα από ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες σε 2,5 χρόνια. Δεν λέει κανείς δε ότι ο κύριος Νίκος Δήμου είναι ο παλιός πολιτευτής επαγγελματίας, πολιτευτής της δράσης. Δεν λέει κανείς ότι οι εμπνευστής του ποταμιού
είναι η κυρία, η κόρη του Μακαρίτη, του δημοσιογράφου του. Του Λαμπρία, του κυρίου. Του Τάκη Λαμπρία. Του Λαμπρία. Που έχει τον εκδοτικό οίκο ποταμός. Έχει τον εκδοτικό οίκο ποταμός και από εκεί λοιπόν, έχει βγει το. Προσέξτε. Ήταν η. Ναι. Δεν λέει κανείς. Δεν έχουμε σήμερα με την. Με την πότα του αγελαδοτρόφου και καλώς τον έχουν έτσι, και εγώ πήγαινα, αλλά εγώ δεν είχα μαζί μου επαγγελματία φωτογράφο που να μοιράζει τη φωτογραφία αμέσως, ούτε να είμαι πρωτοσέλιδο σε όλα τα site. Μου βγήκε το αίμα και εμένα και το στελεχό της Ανεξάρτητων Ελλήνων να πάμε γειτονιά-γειτονιά, το οποίο θα κάνουμε πάλι για τις ευρωεκλογές και πάλι για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Μα αντίπαλός σας δεν είναι όμως ο Σταύρος. Και έχουμε να παλέψουμε. Μα είναι τα διαπλεκόμενα συμφέροντα και τα κανάλια. Α, λέτε ότι προωθούν. Τα οποία προωθούν εκείνους οι οποίοι είναι ακίνδυνοι για αυτούς. Είναι επικίνδυνος ο Καμένος όταν συναντά εχθές το Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ και θέτει το θέμα των τραπεζών, των κυπριακών, των υποκαταστημάτων, τα οποία ένας Έλληνας τραπεζίτης αγόρασε με 500 εκατομμύρια που του δάνεισε η κυβέρνηση σε μία νύχτα. Και πήρε καταθέσεις 13 δισεκατομμυρίων και δάνεια 14,5 δισεκατομμυρίων. Και ζητήσαμε να γίνει η εξεταστική του πραγμάτων επιτροπή. Γιατί η συγκεκριμένη τράπεζα, ας πούμε, δίνει τα πρωτοσέλιδες διαφημίσεις σε όλες τις εφημερίδες, στα κανάλια, στα ραδιόφωνα που πρέπει να ζήσουν. Και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Ενοχλούμε. Θα τους ενοχλούμε παραπάνω. Και μέχρι να μας διαλύσουν, εάν θέλουν. Οι Έλληνες να μην είμαστε στη Βουλή, να μην είμαστε. Εάν θέλουν να συνεχίσουν να εκπροσωπούνται από το Σαμαρά και το Βενιζέλο, οι οποίοι γονατίζουν και προσκυνάνε το Ράχενμπαχ και το Φούχτελ, να συνεχίσουν. Εάν θέλουν στη θέση αντιπολίτευση να βάλουν το Θοδωράκι, ας βάλουν και τη Δάφνη Σιμίτη, τη θεία του, να τελειώνουμε. Εμείς θα συνεχίσουμε, αν υπάρχουμε, είναι να κάνουμε ερωτήσεις. Είναι θεία του Σταύρου Θοδωράκη. Είναι θεία. Η κυρία Σιμίτη είναι θεία του. Η κυρία Σταύρου Σιμίτη, ποιανού είναι. Είναι το ξέρω αυτό εσύ, Αντώνη. Δεν το ξέρω αν είναι θεία. Δεν το ξέρω, δεν παίζει κάποιο ρόλο, βέβαια. Καλά, δεν έχει σημασία. Οικογενειακό δεσμό δεν έχει σημασία για κανέναν. Έτσι. Ούτε οικογενειακή ευθύνη υπάρχει. Εγώ με τον Σταύρο τον Θοδωράκη θα ήθελα να κάνουμε πολιτική αντιπαράθεση, ναι. Με τον Νίκο Δήμου δεν μπορώ. Όταν βγαίνει και μου λέει να παραχωρήσουμε τον όρο Μακεδονία, να καταργήσουμε τα σύνορα. Και μιλά και για διαχωρισμό εκκλησίας κράτους, εκεί έχουμε διαφορές. Πολιτικές, βαθιές. Πάντως, κύριε Πρόεδρε, επειδή η κυρία Μακρύ αναφέρθηκε και σε ένα τρίτο πρόσωπο, το οποίο είναι έτοιμο να φύγει από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα φωτογράφησε. Ότι είναι γυναίκα. Ότι είναι γυναίκα. Με τη Νέα Δημοκρατία έχετε φαγωθεί. Με τη Νέα Δημοκρατία. Τον Εξαρτή των Ελλήνων, λέω. Τον Εξαρτή των Ελλήνων. Τώρα θα σας κάνω κι εγώ όταν το πω. Αν και έχουν περάσει χρόνια, σας μπερδεύω ακόμα. Έτσι, να σας πω όμως κάτι. Επειδή είδα και βγήκαν κάποιοι συνάδελφοι στη τηλεοράση του Άρη σε κάποια μικρότερα κανάλια και λέγανε: μα ο Καμένος έφυγε και δεν παρέδωσε την έδρα. Εγώ θέλω να θυμίσω ότι εγώ εξελέγην το 9. Ναι, γιατί θα ζητάγατε και εσείς, δεν το βάλαμε αυτό. Ακούστε λοιπόν, θα σας το πω εγώ τώρα. Εγώ ψηφίστηκα με την πολιτική κατά του μνημονίου. Την πολιτική που είχε η Νέα Δημοκρατία όταν βγήκα βουλευτής. Τη σκάτζα την έκανε ο Σαμαράς και όχι εγώ. Ο Σαμαράς από εκεί που έλεγε η πολιτική που είναι το φάρμακο που σκοτώνει τον ασθενή και ότι θα βγούμε και από την Ευρωζώνη αν χρειαστεί κτλ. Απεδείχθη ότι σε μια νύχτα μέσα έκανε την Πολοτούμπα. Έδωσε άφεση αμαρτιών στο Γεωργάκη και έκανε συγκυβέρνηση με τους νεοναζιστές. Τους παλιούς καθοδηγητές της Αυγής και προχώρησε σε άφεση αμαρτιών και για τη μία και μόνη εξεταστική. Εγώ δεν άλλαξα απόψεις, ο Σαμαράς άλλαξε. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά την και πληροφορία αυτοί, για οι οποίοι το αλλάζουν απόψεις πρέπει να δώσουν. Ακούστε, εάν είναι να μας βγάζετε συνέχεια στις τηλεοράσεις, θα σκεφτώ πως το κάνω και επίτηδες, να πούμε σε κανένα τρίτο πρόσωπο ξανά. Από αυτή την εκπομπή δεν έχετε, δεν σας έχουμε βγάλει μόνο όταν έχετε, όταν έχουν φύγει οι βουλευτές. Όχι, δεν έχουν παράπονο. Από αυτή εδώ την εκπομπή πιστεύω ότι δεν έχετε. Αλλά λέω, επειδή το είπε χτες η κυρία Μακρύκε, όταν έχουν φύγει ήδη δύο. Και λέει η κυρία Μακρύκε και μία κυρία είναι έτοιμη να φύγει, συνάδελφός μας, από την κοινοβουλευτική ομάδα των Εξαρτητών, γι' αυτό ρωτάμε. Εάν ξέρετε κάτι εσείς ως πρόεδρος. Να σας πω κάτι. Ο Βασίλης ο Καπερνάρος, ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων, ένας πολύ καλός δικηγόρος, είχε
Μπήκε στην πολιτική τώρα. Τέλος πάντων, όταν φύγαν οι δύο πρώτοι, που θα τους δείτε σύντομα, και τους δύο στη Νέα Δημοκρατία, εδώ μετά θα ψηφίσουν και την Κυριακή, ο Μαρκόπουλος είχε πάει ήδη. Έρχεται και μου λέει, Πρόεδρε, είναι δυνατόν να είμαστε 20, να φύγανε οι δύο και να λένε οι αναπομείνοντες για τους 18. Τι να κάνουμε. Πόσοι έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, πόσοι έχουν φύγει από τον Πασόκ, πόσοι έχουν φύγει από τη Δημάρ, πόσοι έχουν φύγει από τα άλλα κόμματα. Εμείς, να σας πω. Δεν είναι δύο, πέντε είναι οι δικοί σας. Πέντε είναι οι δικοί σας. Πόσο είναι? Πέντε. Ναι, πέντε. Οι δύο ήταν οι πρώτοι. Μιλάμε ότι είμαι καπιταλιστή. Α, και του δύο πρώτου λέτε. Ναι. Και 15 να φύγουν. Μάλιστα. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν πρόκειται ούτε να αλλάξουμε την δυτική μας διακήρυξη, ούτε να γονατίσουμε, ούτε να πάμε να γίνουμε πατερίτσα της Νέας Δημοκρατίας, ούτε να δώσουμε άφηση αμαρτιών στο Πασόκ, ούτε να χαριστούμε στους τραπεζίτες, ούτε να αλλάξουμε στάση απέναντι στους Γερμανούς. Να συνεργαστείτε με το ΣΥΡΙΖΑ. Που ζητάει την παράδοση. Να συνεργαστείτε με το ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε σε περίπτωση συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ να κάνουμε πίσω στις γραμμές μας για τα εθνικά θέματα. Μάλιστα. Εθνικά θέματα για μας είναι κόκκινες γραμμές, ό,τι λέμε ισχύει για πάντα. Και όσον αφορά τον Τζι Κώστα, περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει με τους αντιπεριφερειάρχες και στο θέμα της Χαλκιδικής. Για να δείτε αν θα στηρίξετε Τζι Κώστα στη Θεσσαλονίκη, στην Κεντρική Μακεδονία. Το Σερών, διότι μπορεί να υπάρχει μια απόφαση αυτή τη στιγμή, αλλά βεβαίως η απόφαση αυτή έχει να κάνει με τις γραμμές τις οποίες εμείς βάλαμε δημόσια, συνεχίζουμε να βάζουμε δημόσια και αυτές δεν αλλάζουν. Κύριε Πρόεδρε. Μας στεναχώρησε ότι τον είδαμε σε φωτογραφίες με τον Φούχτελ, όμως ο Τζι Κώστας είναι ένας πολιτικός που βγήκε δημόσια και καταγγείλε το μνημόνιο και το κόμμα που ήταν μέχρι χθες. Και αυτό για μας είναι κάτι πολύ σημαντικό. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Κλείνοντας, να πούμε ότι το Άρμα Πολιτών με δελτίο τύπου αναφέρει. Η κοινοβουλευτική ολιγαρχία των ισχυρών καλά κρατεί. Οι ανίερες μεθοδεύσεις ορατών και αοράτων επιβουλέων λίγο πριν από τις εκλογές σημαδεύουν δολοφονικά στην καρδιά της δημοκρατίας. Οι δύο βουλευτές του Πανελλήνου Άρματος Πολιτών, αναφέρεται και στον κύριο Αβραμίδη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Είναι ο κύριος Αβραμίδης και ο κύριος Μαράς και ο Γαβρίλη Αβραμίδης. Ο κύριος Αβραμίδης, που συνεργάζονται με τους ανεξάρτητους Έλληνες, απερίφραστα και κατηγορηματικά δεσμεύονται δημόσια ότι δεν πρόκειται να διαφοροποιηθούν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Η συμφωνία συνεργασίας βασισμένη σε 14 σημεία πριν από τις εθνικές εκλογές έχει τηρηθεί. Η ανάγκη της ενότητας πολιτών και κομμάτων απέναντι στους μνημονιακούς και νεοκατακτητές της πατρίδας είναι περισσότερο αναγκαία από κάθε άλλη φορά. Νομίζω ότι αυτό ήταν το καλύτερο κλείσιμο. Γιατί έχω διάβαζα το δελτίο τύπου του Άρματος Πολιτών. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας.